Λοιπόν, πάμε στην άλλη υπόθεση, το θέμα της Πισπυρίγκου, το θέμα της Πάτρας. Τι εξελίξεις έχουμε εκεί? Ακριβώς η οποία αυτή η συγκεκριμένη υπόθεση και για το θάνατο του 9χρονου κοριτσιού της Τζορτζίνας οδεύει σιγά σιγά προς το ακροατήριο με μια εξέλιξη την οποία, όπως είπαμε και χθες και θα αναλύσουμε ακόμη περισσότερο σήμερα, ότι στην απόπειρα ανθρωποκτονίας που έγινε τον Απρίλιο του 2021 φέρεται και εκεί να χρησιμοποιήθηκε η κεταμίνη. Ενώ μέχρι τώρα είχαμε μία άλλη εικόνα ότι είχε γίνει με απόφραξη των αεροφόρων οδών. Δηλαδή η μητέρα μέχρι τώρα κατηγορείται ότι είχε κλείσει το στόμα του παιδιού. Φέρεται, σύμφωνα με το βούλευμα το οποίο τη στέλνει σε δίκη, να έχει χρησιμοποιήσει και εκεί την κεταμίνη, αλλά και κατά την ανθρωποκτονία. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε πώς αυτός ο μηχανισμός μέσω της κεταμίνης προκάλεσε την ανακοπή στο παιδί και τη σημαντική κεφαλική βλάβη που είχε για το υπόλοιπο της ζωής της μέχρι να πεθάνει. Άγγελε, ευχαριστούμε. Να σε καλά, Άγγελε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας λείπεις που δεν είσαι εδώ, το έχουμε πει αυτό. Ελπίζουμε να τα, από Δευτέρα να τα πούμε, γιατί είσαι στο ρεπορτάζ. Πάμε να βρούμε τον κύριο Λέον. Είναι ο ιατροδικαστής, είναι πρόεδρος της ιατροδικαστικής εταιρείας. Γεια σας, κύριε ιατροδικαστά, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, πώς βλέπετε εσείς τώρα αυτή την εξέλιξη με την παραποπή Πισπυρίγκου σε δίκη? Κοιτάξτε, από το βούλευμα που έχει δει το φως της δημοσιότητας φαίνεται ξεκάθαρα ότι μιλάμε για δύο πράξεις οι οποίες ιατροδικαστικά σημαίνουν με τα βεβαιότητας παρέμβαση εξωτερικού παράγοντα. Δεν μιλάμε σε καμία περίπτωση για παθολογικά γεγονότα, αλλά μιλάμε για γεγονότα τα οποία έχουν συμβεί με εξωτερικό παράγοντα. Μάλιστα, καθορίζεται, νομίζω, ξεκάθαρα και στην ιατροδικαστική έκθεση νεκροψίας νεκροτομής ως συγκεκριμένος παράγοντας, ως όφιλε κιόλας, και μάλιστα έχει επιβεβαιωθεί από τοξικολογικές εξετάσεις. Και για την απόπειρα, ουσιαστικά, πιστεύω ότι το Συμβούλιο θα έχει λάβει υπόψη την κλινική εικόνα, τις εργαστηριακές εξετάσεις και ό,τι άλλο ουσιαστικά υπάρχει. Είναι αυτό που λέγατε εξ αρχής σχετικά με τη συγκεκριμένη ουσία και υπήρχαν τα κενά για το πόσες φορές χορηγήθηκε και πώς βρέθηκε στα χέρια της μητέρας. Έχουν ξεδιαλυθεί αυτά πια? Κοιτάξτε, για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, η αλήθεια είναι ότι έχει επιβεβαιωθεί η κατάληξη και αυτό επιβεβαιώνεται με την ιατροδικαστική έκθεση. Από εκεί και πέρα ήταν μια δύσκολη διαδικασία, γιατί όλα τα υπόλοιπα, επειδή ακριβώς δεν έχουμε κάποιο θετικό δείγμα, δηλαδή δεν έχουμε ουσιαστικά τη δυνατότητα να πάμε το χρόνο πίσω και να δούμε το αίμα, για παράδειγμα, σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, αν περιείχε ή όχι και τα μήνυ, εκεί θα πρέπει να αξιολογηθεί, και φαντάζομαι ότι έχει ήδη γίνει, θα πρέπει να αξιολογηθούν ουσιαστικά η κλινική εικόνα, εργαστηριακές εξετάσεις και ό,τι άλλες μαρτυρίες έχουμε από γιατρούς, έτσι ώστε να δούμε ότι πράγματι και τα άλλα επεισόδια είναι συμβατά με ένα τέτοιο εξωγενή παράγοντα. Είναι αυτό που υποστηρίζετε από την αρχή προσωπικά, έτσι, και θέλω να ρωτήσω αν αισθάνεστε δικαιωμένος με αυτή την εξέλιξη. Σε καμία περίπτωση, όταν μιλάμε για θανάτους τριών παιδιών, δεν μπορεί κανείς να πει ότι αισθάνεται δικαιωμένος. Προφανώς. Εγώ το λέω το δικαιωμένο με την έννοια ότι προσωπικά επειδή δεχτήκατε και κάποια αμφισβήτηση, κύριε ιατροδικαστά. Κοιτάξτε, όλα αυτά είναι θεμητά και η αμφισβήτηση και όλα και ο δημόσιος διάλογος. Εμένα ποτέ δεν με πείραξε, πρέπει να σας πω, ο δημόσιος επιστημονικός διάλογος, αρκεί να γίνεται με σεβασμό στην άλλη άποψη, με σεβασμό στην προσωπικότητα του καθενός και ουσιαστικά, όπως φαίνεται, πάντα στο τέλος υπάρχουν κάποιοι δικαιωμένοι και κάποιοι προφανώς που έχουν κάνει λάθος. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά.